θέατρο 104, tape, και προσπαθώ να μάθω τι γίνεται σε αυτή την παράσταση, αλλά δεν μαθαίνω τίποτα. Το καλό είναι να μην μάθεις. Γενικά, φεύγοντας να σοφίσει το ερώτημα, έγινε τελικά αυτό που είδες ή δεν έγινε. Το κομμάτι της τηλεόρασης. Δεν έχει τύχει κάτι, ας πούμε, που να πω ότι είναι... μου έχει κάνει κάποιος κάποια πρόταση να πω, ξέρω, αυτό είναι ωραίο. Επίσης, δεν συμφωνώ με τις συνθήκες που γίνεται τηλεόραση πια. Δεν ξέρω, καταρχάς, δεν ξέρω αν θα ξανακάνω. Γιατί? Γιατί ούτε μπορώ να βρω τόσο χρόνο, ξαφνικά 13 ώρες. Ή πρέπει να είμαι πολύ αποφασισμένος γι' αυτό και να πω ότι, ξέρεις κάτι, αυτή θα είναι μια καλή δουλειά, είναι ένα ωραίο σενάριο και θα πω να ασχοληθώ και να το κάνω. Δεν ξανακάνω, νομίζω, πράγματα που έκανα παλιότερα ή να πω ότι θα κάνω 10 επεισόδια για να βγάλω, ας πούμε, κάποια χρήματα. Ο Κωνσταντίνος Κάπας μας μίλησε και για τη σειρά «Κλείσε τα μάτια» που είχε κάνει μεγάλη αίσθηση, καθώς ήταν από τους πρώτους Έλληνες ηθοποιούς που ενσάρκωσε ομοφιλόφιλο άντρα. Πώς βίωσε τότε την περίοδο με το σύριαλ που πραγματικά σας είχαν... Κοίταξε, αυτό ήταν... Εμείς κάναμε τη δουλειά μας, οκ, μας πέραν από τα κανάλια. Δεν ήταν κάτι... Ήμασταν προσγειωμένα παιδιά, ούτε ήμασταν τόσο φιλόδοξα. Δηλαδή, είχαμε φιλοδοξία στη δουλειά μας, αλλά όχι κάπως να προβληθούμε και να πούμε, α, μιλάνε όλοι για μας. Και γι' αυτό και μετά ήμασταν πολύ low profile όλοι. Ειδικά από το «Κλείσε τα μάτια», λες, δεν θυμάμαι κανένα παιδί να έγινε ξαφνικά number one φίρμα. Τι έπαθες, παιδάκι μου? Τα νεύρα μου με τη Χριστίνα. Δεν μπορώ να το ελέγξω, μου βγαίνει σε υπερένταση. Επειδή έχεις υπάρξει το πιο ακριβοπληρωμένο φιλί, ναι, στο Εσουρού. Ναι. Ομόφυλων αντρών. Ναι. Και επειδή έχεις ακούσει πάρα πολλά υποδιόμενος έναν ομοφυλόφιλο, θέλω την άποψή σου. Αυτό είναι στην κοινωνία μας. Είναι δύο ομόφυλοι άντρες ή άμα είναι κορίτσια ή ένα αγόρια. Αυτό γίνεται, δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Κάποιοι άνθρωποι είναι έτσι. Τι να κάνουμε? Δηλαδή, τι είναι αυτό? Οι σεξουαλικές ή οι επιλογές του καθενός, είναι στην κοινωνία μας πια αυτό το πράγμα. Σε φλερτάρουν στα social? Ναι. Θα μπορούσες να βγεις μέσω social media με κάποια ραντεβού? Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Και αν θα είχα, αν, πώς το λένε, θα έβγαινα, δεν θα το έλεγα.